Στο κλειστό βοηθητικό γήπεδο του ΣΕΦ, η Ήρυδα αντιμετωπίζει το Μίλωνα στο μεγάλο ντέρμπι της Νέας Μήνης και στο μεγάλο ντέρμπι μεταξύ των δύο πρωτοπόρων του προαθλήματος της Β' Εθνικής Εσπέδα. Σήκωσε η Βελιανίτη για την Κιούρδα. Σπάει μπάλα στο μπλοκ. Έχουμε φιλέ και πάλι και 17-25 μετά από αυτή τη νέα παράβαση. Είναι κοντά μου ο προπονητής του Μίλωνα, ο κύριος Γιώργος Δεναξάς. Coach, δίνατε νομίζω το πιο δύσκολο παιχνίδι σας μέσα στην σεζόν. Η Ήρυδα σας δυσκόλεψε νομίζω όσο καμία ομάδα στο φετινό πρωτάθλημα. Βρεθήκατε αρκετές φορές σε δύσκολη θέση μέσα στο παιχνίδι, αλλά καταφέρατε να πάρετε μία ακόμη νίκη. Πώς είδατε την αναμέτρηση? Καταρχάς, να πω συγχαρητήρια στις αθλητριές μου και στις Ήρυδας για το θέαμα που προσέφεραν. Και να ξεκινήσω να πω ότι το γήπεδο αυτό είναι ακατάλληλο. Είναι ακατάλληλο για παιχνίδια. Δηλαδή, απορώ πως η Εσπέδα εδώ επιτρέπει να γίνονται αγώνες τέτοιου επίπεδου. Εμείς είμαστε μια ομάδα η οποία τρέχουμε το γήπεδο. Τρέχουμε, παίζουμε άμυνα πολύ, πιέζουμε πολύ από το σέρβις. Έτσι. Εδώ δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα από τα δύο. Δηλαδή, παίζαμε με ένα 20% κομμένο λόγο γήπεδου. Ο αντίπαλος έχει, όχι ότι ο αντίπαλος έχει κάποιο πλεονέκτημα παραπάνω, έχει ένα ισχνό λόγο ότι προπονείται εδώ. Θέλω να πω ότι η εικόνα του παιχνιδιού, η δική μας, χάσαμε πάρα πολλά σερβις. Ο Μίλωνας δεν χάνει σερβις και σήμερα χάσαμε πάνω από 15 σε 4 σετ. Είναι απόρρια αυτού. Δεν μπορείς να σερβίρεις, δεν μπορείς να φέρεις την μπάλα αν πάει 2 μέτρα μακριά. Τέλος πάντων, τώρα για το παιχνίδι, κοιτάξτε ότι η Ήρυδα θα μας πίεζε, θα μας πίεζε. Το ξέραμε. Ότι είναι δύσκολο το γήπεδο, επίσης το ξέραμε. Αλλά προετοιμαστήκαμε πολύ καλά για το παιχνίδι αυτό. Θεωρώ ότι ήμασταν καλύτεροι. Αν και η Ήρυδα είχε ένα momentum στο δεύτερο σετ και στο τρίτο. Καλύτερο από εμάς, πάτησε καλύτερα στο γήπεδο. Εμείς κάναμε φρικτά λάθη. Φρικτά λάθη με την μπάλα στα χέρια, δηλαδή στην επίθεση και στο σέρβις. Αλλά όμως θεωρώ ότι είμαστε σαν ομάδα είμαστε καλύτεροι και δίκαια κερδίσαμε. Δηλαδή δίκαια κερδίσαμε. Επόμενο, πλέον πάει, αυτό τέλειωσε. Ξέρω ότι δεν σας αρέσουν τα μεγάλα λόγια, αλλά μετά και από αυτή τη νίκη και η βαθμολογία δείχνει ότι έχετε κάνει ένα πολύ καθοριστικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου. Πώς θα κυλήσει η σεζόν από εδώ και πέρα? Κοιτάξτε, πλέον μετά το σημερινό παιχνίδι. Εμείς έχουμε δώσει δύο παιχνίδια με την Ηλιούπολη και την Ήρυδα που είναι στην τετράδα και μας μένει ένα με τον Αστέρα Νίκαιας. Την επόμενη εβδομάδα παίζει η Ήρυδα με τον Αστέρα Νίκαιας, θα υπάρχει απώλεια. Την επόμενη παίζει η Ηλιούπολη με την Ήρυδα, κάπου θα υπάρχει απώλεια. Αν εμείς είμαστε σωστοί μέχρι τότε, θεωρώ ότι στα play-off θα μπούμε μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Αλλά και πάλι δεν λέει απολύτως τίποτα. Δηλαδή, εμείς σήμερα τελειώσαμε, αύριο θα κάνουμε ρεπό και από την Παρασκευή θα πάμε ακόμα, θα πατήσουμε παραπάνω ακόμη τον γκάζι για να κερδίσουμε την άλλη Τετάρτη με 3 βαθμούς. Πάντως, παρά το γεγονός ότι σας έφερε πολλές φορές σε δύσκολη θέση η Ήρυδα, παρά τα πολλά λάθη της ομάδας σας, όπως είπατε, παρά τη δυσκολία του γηπέδου και μόνο το ότι πήρατε μία ακόμη νίκη, λέει πολλά αυτό για το χαρακτήρα της ομάδας. Εντάξει, λέει πολλά για το χαρακτήρα και λέει και πάρα πολλά να ξέρετε για τον τρόπο που κάνει η προπόνηση η ομάδα, το πώς προπονείται. Δηλαδή, είναι τόσο προπονημένη που για να την κερδίσει ή θα τη σκοτώσει, το μήνυμα πρέπει να του σκοτώσει. Αν του σκοτώσει, θα σε κερδίσει. Είναι πολύ προπονημένα τα παιδιά, κάνουν συνέχεια πράγματα είτε καλά είτε άσχημα, περισσότερες φορές όμως είναι σωστά. Με αποτέλεσμα, αν δεν είσαι μέχρι το τέλος κατηγορηματικός, θα χάσεις. Δηλαδή δεν γίνεται. Είναι πολύ, κάνουν συνέχεια κάποια πράγματα πολύ καλά μέσα στο γήπεδο. Αυτό. Είναι σημαντική νίκη σίγουρα, είναι τεράστια νίκη το τρίποντο αυτό εδώ. Για μένα είναι, θα έλεγα, ο μισός δεύτερος γύρος. Αλλά τέλειωσε. Πάει. Επόμενο. Και πάλι συγχαρητήρια και καλή συνέχεια. Καλά, ευχαριστούμε πολύ. Θεοδωρακία πήρε την υποδοχή, παίρνει και την επίθεση. Η μπάλα είναι out. 24-24. Η αγωνία συνεχίζεται. Έχω κοντά μου την αρχηγό της Ήρυδας, την Αγάπη Φούσκα. Αγάπη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχει ολοκληρωθεί ένα παιχνίδι στο οποίο νομίζω τα δώσατε όλα, δώσατε το 100%. Είστε η δεύτερη καλύτερη ομάδα του προαθλήματος βάσει και της βαθμολογίας. Το δείξατε νομίζω αυτό στο γήπεδο. Φέρατε πολλές φορές τα όρια του τον Μίλωνα. Πήρατε και ένα σετ που είχε να χάσει ο Μίλωνα σετ από την τέταρτη αγωνιστική. Αλλά τελικά δεν καταφέρατε να πάρετε κάτι από αυτό το παιχνίδι. Πώς είδες εσύ την αναμέτρηση? Εμείς κάθε εβδομάδα προετοιμαζόμαστε για κάθε παιχνίδι. Όποιος και να είναι ο αντίπαλος, είτε είναι Μίλωνας πρώτος είτε ο τελευταίος, τους σεβόμαστε όλους. Δεν φοβόμαστε κανέναν. Δίνουμε όλη την ψυχή μας πέρα από τους τραυματισμούς, γιατί είχαμε αρκετούς. Πιστεύω μπορούσαμε και καλύτερα. Δώσαμε ψυχή, πάθος. Ο Μίλωνας ήταν σωστός σε κάποια σημεία που εμείς δεν ήμασταν και γι' αυτό επικράτησε. Θεωρώ ότι κάθε εβδομάδα θα είμαστε και καλύτερα. Είδαμε ένα δεύτερο σετ το οποίο το χάσατε ουσιαστικά στις λεπτομέρειες, ίσως και από δικά σας λάθη στο τέλος. Θέλω να μου πεις αν αυτό επηρέασε λίγο την εξέλιξη του παιχνιδιού, αλλά μου έκανε εντύπωση κιόλας ότι επιστρέψατε στο τρίτο σετ και το πήρατε και με μεγάλη διαφορά κιόλας. Και αυτό τι λέει για την ομάδα γενικότερα? Επιστρέψαμε γιατί, όπως είπα, έχουμε πάθος, ψυχή και αυτό βγαίνει. Τώρα εκεί που χάσαμε ήταν μπάλες που έπρεπε να κυνηγήσουμε, δεν ήμασταν έτοιμες και εκεί πέφτει λίγο η ψυχολογία. Αλλά μετά, επειδή είμαστε ενωμένες, τη βρήκαμε και κύλησε μια χαρά μετά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
Μανώλη θα πάρει την υποδοχή. Φούσκα, η Καράκου, μπλοκ μέσα για το Μίλωνα. 25-27. Είναι κοντά μου ο προπονητής της Σύριδας, ο Βασίλης Ξεροβάσιλας. Coach, σε μια πρόσφατη συνέντευξή του, ο πρόεδρος του Μίλωνα έλεγε πως για να πάρει σετ μια ομάδα από τον φετινό Μίλωνα πρέπει να δώσει το 100%. Εσείς νομίζω δώσατε το 100% όχι μόνο στο τρίτο σετ το οποίο το κερδίσατε, αλλά και γενικότερα σε όλο το παιχνίδι. Δεν πήρατε βέβαια κάτι από την αναμέτρηση. Ποια είναι τα συμπεράσματά σας? Καταρχάς, εγώ πρέπει να πω ότι είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτήν την ομάδα. Μπορούσαμε να πάρουμε και δύο σετ και μπορούσαμε να, από εκεί και πέρα δεν ξέρω πώς θα πήγαινε το σκορ. Γιατί στο δεύτερο σετ που ήταν να γίνει, που ήρθε τέλος πάντων που ήταν στην κόντρα, εγώ θεωρώ ότι ο διαιτητής, εκεί μάλλον ο διαιτητής μας αδίκησε. Αν κάτσουμε και το δούμε μπορώ να της το εξηγήσω, αλλά δεν υπάρχει λόγος να κρατηθούμε εκεί. Από εκεί και πέρα για μας θεωρητικά πάντα, το πρωτάθλημα εντός αγωγικών κάπου τελειώνει εδώ, με την έννοια ότι από τους πολλούς τραυματισμούς, από τις πολλές απουσίες και όλα αυτά, έχουμε πλέον φτάσει στα όρια μας. Τώρα φεύγει άλλη μια παίχτρια, η Σοφία, η οποία πηγαίνει στο Εράσμους κτλ. Άρα, με το ζόρι, να σας το πω έτσι απλά, θα συμπληρώνουμε ομάδα. Μέχρι σήμερα το πρωί δεν ξέραμε αν από τις δύο κεντρικές που έχουμε η μία θα έπαιζε. Με αποτέλεσμα η ομάδα αυτή, έστω και την τελευταία στιγμή, να μπορέσουμε να σταθούμε στο γήπεδο, σε αυτό που είδατε, και θεωρώ ότι σταθήκαμε πάρα πολύ καλά. Είναι μια σεζόν όμως που, όπως είπατε, πιστεύω είναι επιτυχημένη για την Ήρδα, παρά τα τόσα προβλήματα. Είστε στη δεύτερη θέση. Λογικά θα καταφέρετε να κάνετε αυτό που δεν καταφέρατε πέρσι, να μπείτε δηλαδή στην τετράδα. Και νομίζω ότι αυτή η σεζόν θα κλείσει με πολύ θετικό πρόσημο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για την Ήρδα, έτσι? Ναι, από αυτή την άποψη, ναι, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Απλά εγώ, σαν άνθρωπο, σαν προπονητή, σαν οτιδήποτε, έχω μάθει. Αυτό που μπορώ να παίρνω, να το παίρνω μέσα στο γήπεδο. Να μην δηλαδή φτάνει η ώρα που φεύγω από το γήπεδο και λέω ότι αν είχα κάνει το λίγο παραπάνω θα μπορούσε να είναι λίγο διαφορετικά το παιχνίδι. Λίγο κάποια στιγμή στο συγκεκριμένο παιχνίδι φύγαμε και λίγο από την τακτική μας, γιατί δεν είχαμε και εντός εισαγωγικών, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή βάθος πάγκου για να μπορέσουμε να δώσουμε κάποιες ανάσες. Οπότε λίγο πολύ είναι φυσιολογικά τα πράγματα. Ο Μίλωνας σίγουρα δίκαια κέρδισε, όμως δεν ξέρω, σας ξαναλέω, τι θα γινόταν αν στο σετ που ήταν στην κόντρα εκεί κάποιες φάσεις ήταν πιο σωστές, κάποιες αποφάσεις ήταν πιο σωστές. Πάντως, εγώ κρατάω το ότι η ομάδα σας, αφού τα έδωσε όλα στο δεύτερο σετ και το έχασε ουσιαστικά στις λεπτομέρειες, επέστρεψε σε ένα τρίτο σετ το οποίο το πήρε κιόλας και με διαφορά. Και αυτό λέει πολλά και για τον χαρακτήρα αυτής της ομάδας, έτσι? Ναι, θεωρώ, σας το είπα και στην αρχή, θεωρώ ότι αυτά τα παιδιά έχουν κάνει υπέρβαση. Παρόλο που μέσα στο γήπεδο εγώ είμαι λίγο σατράπης με την καλή έννοια και καταλαβαίνω ότι τις πιέζω λίγο παραπάνω από αυτό που χρειάζεται ή πολύ παραπάνω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουν κάνει μια προσπάθεια η οποία για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική και θέλω να τους δώσω και συγχαρητήρια και μέχρι τώρα και μέχρι το τέλος. Πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και όσο μπορούμε να μην αλλοιώσουμε εντός εισαγωγικών, για μένα αυτό είναι σημαντικό το πρωτάθλημα, με την έννοια ότι υπάρχουν ομάδες οι οποίες, να σας πω την αλήθεια, παίζουν μαζί μας και ενδεχομένως μπορεί να είναι και στα play-out. Και εμείς ενδεχομένως, αν δεν είμαστε όπως πρέπει, με τις απουσίες και όλα αυτά, μπορεί να αλλοιώσουμε εντός εισαγωγικών λίγο κάποια πράγματα. Ελπίζω και εύχομαι να είμαστε όπως πρέπει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Βιθούλκα για την Γιούρδα. Η μπάλα είναι έξω. Ο πόντος για την Ήρυδα. 25-18. Μαζί μου είναι μία από τις παίχτριες του Μίλωνα, η Ζένια Βελιανίτη. Ζένια, καλησπέρα. Έχει μόλις τελειώσει ένα παιχνίδι στο οποίο νομίζω και οι δύο ομάδες τα έδωσαν όλα. Φτάσατε στα όρια σας και εσείς και οι παίχτριες της Σύριδας. Η Ήρδα είναι η ομάδα που σας κόλλησε περισσότερο αυτή τη σεζόν, νομίζω τη φετινή χρονιά. Αλλά καταφέρατε και πάλι και βγήκατε νικήτριες. Πες μου, πώς είδες το παιχνίδι? Νομίζω ότι φέτος ήταν το πιο δύσκολο παιχνίδι της σεζόν. Μας κοντράραν πάρα πολύ τα κοριτσιά. Μπήκαμε δυναμικά στο πρώτο σετ, μετά λίγο κάναμε μια κοιλιά. Αλλά νομίζω ότι είχαμε πάθος πάρα πολύ, ένταση, σε κάποια σημεία εμείς τεχνικά ήμασταν λίγο καλύτερες και δόξα τω Θεώ πήραμε το παιχνίδι, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Η αλήθεια είναι πως είχατε ξεχάσει πως είναι να χάνετε σετ, είχατε να χάσετε από την τέταρτη αγωνιστική, το θυμηθήκατε σήμερα χάνοντας το τρίτο, σε εκείνο το κομμάτι του παιχνιδιού τι δεν πήγε καλά πιστεύεις? Χάσαμε τη συγκέντρωσή μας, η αλήθεια είναι ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ότι δεν έχουμε χάσει σετ και νομίζω ότι καλά έγινε, αφού ήταν μόνο ένα σετ και δεν ήταν παιχνίδι. Θα μπούμε νομίζω πιο δυναμικά πλέον. Το χρειαζόμασταν. Εντάξει, ήταν λογικό κάποια στιγμή να γίνει και αυτό.
Πάντως είχατε να αγωνιστείτε και σε ένα πολύ δύσκολο αγωνιστικό χώρο σήμερα. Το επισήμανε και ο προπονητής σου. Πώς είναι για μια παίχτρια να αγωνίζεται σε ένα τέτοιο γήπεδο? Εντάξει, παίχτρες Σύρδας προπονούνται κιόλας εδώ. Είχαν ένα προβάδισμα θεωρητικά για σας? Πώς ήταν? Εντάξει, τη μεγαλύτερη δυσκολία την είχαν τα κορίτσια που κάνανε σέρβις, γιατί δεν υπήρχε χώρος. Εγώ, εντάξει, δεν υπήρξε τόσο μεγάλο πρόβλημα, αλλά όσο να είναι, το γήπεδο είναι λίγο περίεργο, οπότε στην αρχή βέβαια πήγαμε καλά, λίγο μετά κάτι έγινε, δεν ξέρω γιατί, αλλά οκ, okay, εντάξει, όλα μέσα στο παιχνίδι είναι. Αλλά δόξα τω Θεώ, τα πήγαμε μια χαρά, νομίζω. Τώρα, κατελευταίο, νίκη που σας κάνει, που σας ισχυροποιεί ακόμη περισσότερο. Νομίζω ότι είναι μια νίκη που σας δίνει τεράστιο προβάδισμα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης. Πώς βλέπεις να κυλάει η σεζόν από εδώ και πέρα? Η αλήθεια είναι ότι ήταν λίγο κομβικό σημείο το σημερινό παιχνίδι. Το θέλαμε πάρα πολύ να το πάρουμε. Ήταν πολύ σημαντικό και μας έδωσε και μεγάλο προβάδισμα, όντως. Αλλά έχουμε ακόμα αρκετούς αγώνες μπροστά. Με το καλό play-off, μακάρι. Συνεχίζουμε το ίδιο. Δουλειά, προπόνηση, κάθε παιχνίδι τελικός. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Την μπάλα στην άλλη πλευρά. Ευκαιρία τώρα για το Μίλο να τελειώσει το παιχνίδι. Η Γιούρδα σηκώνεται. Τέλος. 21-25. Τη λύση δίνει η Γιούρδα. Πανηγύρια για το Μίλωνα. Οι φιλοξενούμενες έχουν πάρει μια πολύ μεγάλη νίκη. Τι και αν η Ήριδα υποχρέωσε τον Μίλωνα στο πρώτο του χαμένο σετ μετά από αρκετό καιρό, συγκεκριμένα μετά από την τέταρτη αγωνιστική και το παιχνίδι με τον Θρίαμβο, οι παίχτριες του Γιώργου Δεναξά βρήκαν τον τρόπο να φύγουν νικήτριες από ένα ακόμη παιχνίδι, να κάνουν το 14-14 και να κάνουν ένα καθοριστικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου. Ήριδα Μίλωνας 1-3, λοιπόν, τελικό σκορ από το κλειστό βοηθητικό γήπεδο του ΣΕΒ για το NSTV. Ανδρέας Λεκάκης.